γονέων, κυρίες και κύριοι. Σήμερα έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε στο σχολείο μας έναν καταξιωμένο κόο καλλιτέχνη και να γενιάζουμε την έκθεση μιας σειράς νέων έργων και ενός χειροποίητου βιβλίου του. Τα έργα αυτά θα έχουμε την τιμή να τα εκθέτουμε στο σχολείο μας για μία εβδομάδα, από σήμερα μέχρι το Σάββατο 29 Μαρτίου. Θα μπορείτε να επισκέπτεστε καθημερινά την έκθεση από 7 έως 9 κάθε απόγευμα. Ζωγραφική πίνακα σε βιβλίο με ζωγραφικές και ποιητικές εικόνες αποτελούν ένα συγκεκριμένο σύνολο για το οποίο θα μας μιλήσει ο ίδιος ο δημιουργός. Οι σελίδες του βιβλίου θα περνούν μπροστά από τα μάτια μας καθόλου του πλάκη της εκδήλωσης. Τον ζωγράφο και το έργο του θα προλογίσει η διευθύντρια του σχολείου, κυρία Μαρίνα Μπέλη. Θα ακολουθήσει η ζωγράφος και καθηγήτρια καλλιτεχνικών του σχολείου μας, κυρία Λυσί Τσιούρη, η οποία θα μας πει ορισμένα πράγματα για το έργο του καλλιτέχνη από την πλευρά των ζωγράφων. Και μετά θα παρακολουθήσουμε τον κύριο Πέτρο Χατζηπέτρου να μας πει μερικά λόγια για την τελευταία δουλειά του. Παρακαλείται η κυρία Μπέτα να πάρει το λόγο. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίαση σας απόψε. Είναι πολύ μεγάλη χαρά μας που είσαστε εδώ μαζί μας για τα εγγένεια της έκθεσης του κυρίου Πέτρου Χατζηπέτρου. Μια ευτυχής συγκυρία θέλησε να προηγηθεί κατά μία μέρα η προβολή της ταινίας για την πρώτη Ελληνίδα ζωγράφο, Ελένη Μπούκουρα Αλταμούρα, και σήμερα να εγγενιάζουμε την έκθεση της ζωγραφικής ενός σύγχρονου δημιουργού κόου την καταγωγή, του κυρίου Πέτρου Χατζηπέτρου. Διαβάζοντας μια παλιότερη συνέντευξη του Πέτρου Χατζηπέτρου την εξής φράση: «Οι γονείς μου με ενθάρρυναν από την κούνια σχεδόν, όταν τα κατάλαβα με τη ζωγραφική ήταν έφυγη σε μένα, συνειδητοποίησα ότι ένα κοινό αόρατο μήμα μπορεί να δένει τις ζωές και τις εποχές ανθρώπων που αγάπησαν με πάθος το ίδιο πράγμα». Η Ελένη Αλταμούρα, αν δεν είχε τη συμπαράσταση του καραβοκύρη πατέρα της, δεν θα κατάφερε να εκπληρώσει το όνειρό της και να σπουδάσει ζωγραφική. Ο βιολιστής πατέρας του Πέτρου και ο καπετάν Γιάννης Μπούκουρας είχαν προαισθανθεί ότι η σφραγίδα της ζωγραφικής τέχνης έχει αφήσει το σημάδι της στα παιδιά τους και δεν τους αρνήθηκαν το άγνωστο ταξίδι της μύσης αυτήν. Και οι δύο αγαπούσαν την τέχνη άλλωστε. Ο καπετάνιος ήρθε μια μέρα από το μονοπάτι που άναβε ο ήλιος στα νερά και μου μίλησε, λέγοντας ότι τίποτε στη ζωή αυτή, είτε στο θάνατο, δεν δικαιούται να εμποδίσει ελευθερία και γνώση. Διαβάζουμε στο βιβλίο της Ρέας Γαλανάκη, «Ελένη ή ο κανένας», για το φιλελεύθερο και φιλομαθές πνεύμα του πατέρα της ζωγράφου. Και ο Πέτρος Χατζηπέτρος έχει δηλώσει: «Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, χάραζα όλες τις πόρτες του σπιτιού και οι γονείς μου δεν με μάλωσαν ποτέ. Στα 6 μου, ο πατέρας μου μου πήρε τις πρώτες ξυλομπογιές. Καλή αφετηρία για έναν προορισμό ζωής, όπως έχει χαρακτηρίσει την τέχνη του. Ο ζωγράφος που έγινε με εκείνο το ενθαρρυντικό χτύπημα στην πλάτη από το γονικό χέρι και την ευγλωτία του βλέμματος με το μήνυμα «Συνέχισε, μη σταματάς». Η παρουσίαση του έργου του Πέτρου Χατζηπέτρου στην ιδιαίτερη πατρίδα του έρχεται να καλύψει μία παράληψη στη μέχρι σήμερα διαδρομή του. Ο ίδιος, χάρη στη σεμνότητά του, δεν επιδίωξε ποτέ κάτι τέτοιο. Είναι δίκαιο και αρμόζον για το γενέθλιο τόπο να γευτεί το αντίδερο της τέχνης του και να το συμπεριλάβει ανάμεσα στους σύγχρονους κόους δημιουργούς, πέρα από την όποια άλλη τοποθέτησή του σε πανελλήνιο ή διεθνές επίπεδο. Ο ίδιος δέχτηκε με μεγάλη χαρά την πρόταση και ξεκίνησε να χαράξει μία νέα δημιουργική διαδρομή. Τον ενθουσίασε ιδιαίτερα η ιδέα ότι η δουλειά του θα γέμιζε τον τοίχο ενός σχολείου. Ίσως ανακαλούσε στη μνήμη εφηβικές διαδρομές που θα ήθελε να περπατήσει όριμος πάνω στα παλιά σημάδια τους. Έτσι κυκλοφορήθηκε μια νέα δουλειά και μαζί ένα χειροποίητο βιβλίο. Δεν είναι εύκολο πράγμα να προλογίζεις ένα σπάνιο έργο, όπως το χαρακτήρισε ο δημοσιογράφος κ. Τάκης Θεοδωρόπουλος, στο καταπληκτικό κειμενό του για τη νέα δουλειά του Πέτρου Χατζηπέτρου στην εφημερίδα, φτιαγμένο από όριμο πάθος, εφηβικό ενθουσιασμό και συμπαντικό έρωτα.
Θέλει πολλών μηνών μελέτη για να μην φοβάσαι ότι θα περιπέσεις σε λεκτικά τοπήματα και κοινοτοπίες. Ωστόσο, όχι διάθεση ευκολίας, αλλά επειδή το βρίσκω εξαιρετικό, θα σας διαβάσω αυτό που έγραψε ο Τάκης Θεοδωρόπουλος για το βιβλίο του Πέτρου, που μας παρουσιάζει απόψε το χειροποίητο, το χειρόγραφο, το ζωγραφισμένο και δεμένο από τον ίδιο.